Μια ερώτηση που ακούω συχνά στο γιατρείο μου είναι «Γιατρέ, καπνίζω 2-3 τσιγάρα, πειράζει». Πιθανόν να την έχετε κάνει και εσείς αυτή την ερώτηση στο γιατρό που σας παρακολουθεί ή σε γιατρούς φίλους που έχετε τύχει να συναντήσετε και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας έχουν δώσει διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιο θεωρεί ότι το μόνο ασφαλές είναι να μην καπνίζεις καθόλου Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι ασφαλέ να καπνίζει 2-3, ακόμα και 4 και 5 και μερικέ φορέ ακόμα και 7 τσιγάρα την ημέρα. Συνήθω αυτή η απάντηση σχετίζεται με το πόσο καπνίζει ο άνθρωπο τον οποίο ρωτάμε. Αν ρωτήσετε έναν γιατρό που καπνίζει ένα πακέτο την ημέρα, πιθανό να σα απαντήσει ότι μερικά τσιγάρα την ημέρα είναι απολύτω ασφαλή. Αν ρωτήσετε έναν γιατρό που δεν καπνίζει καθόλου, πιθανό να σα πει το μόνο ασφαλέ είναι το καθόλου. Γι' αυτό υπάρχουν οι μελέτε που μπορεί να μα δώσουν ξεκάθαρε απαντήσει. Μία από αυτέ τι μελέτε δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια, μετά από έρευνα σε 30.000 άτομα. Η μελέτη της προσπάθησε να συσχετήσει κάποιου παράγοντε κινδύνου με το πώ επηρεάζουν την υγεία τη καρδιά και συγκεκριμένα την πιθανότητα να πάθει κάποιο έμφραγμα. Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι ακόμα και ένα έω 5 τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν την πιθανότητα να πάθει κάποιο έμφραγμα κατά 50%. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν για έναν άνθρωπο η πιθανότητα να πάθει έφραγμα τα επόμενα 10 χρόνια είναι 10%, αν καπνίζει 1 έως 5 τσιγάρα την ημέρα, τότε η πιθανότητα αυξάνεται στο 15%. Αν καπνίζει 6 έως 10 τσιγάρα, η πιθανότητα διπλασιάζεται και από 10% τα γίνεται 20%. Τα Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι όταν καπνίζει ένα πακέτο την ημέρα, η πιθανότητα τετραπλασιάζεται και γίνεται 40%. Σε αυτή τη μελέτη είδαμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ακόμα και λίγα τσιγάρα την ημέρα δεν είναι ασφαλή. Και δεύτερο, ότι το να καπνίζει κάποιος ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα τετραπλασιάζεται την πιθανότητα να πάθει έμβραγμα. Καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ.